Ενδιαφέρουσες οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κρατώ έτσι με πολύ ενδιαφέρον και του κυρίου Κούλογλου, γιατί έχει ασχοληθεί με το θέμα των δημοσιογράφων που έπεσαν θύματα κατά την άσκηση των καθηκόντων της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Με αυτό το tweet να σε αποχαιρετήσω, να το δούμε και να αποτελέσει και την αφετηρία της συζήτησής μας. Η δολοφονία της Βουλγάρας δημοσιογράφου Βικτόρια Μαρίνοβα, που διερευνούσε υπόθεση διαφθοράς, ξυπνά τις χειρότερες μνήμες μέσα μου. Έχουμε ευθύνη ως Ευρωβουλευτές και ως πολίτες της Ευρώπης να εξασφαλίσουμε την διαλεύκανση του εγκλήματος και να εγγυηθούμε την ελευθερία του τύπου. Καλημέρα στην κυρία Κούνεβα από την Θεσσαλονίκη. Μάλλον στις Βρυξέλλες σας πετυχαίνουμε, κυρία Κούνεβα. Ναι, καλημέρα σας. Στην Βρυξέλλες είμαι. Μόνο κοίκα από την Επιτροπή. Δεν σας ακούω εγώ καλά. Αν με βοηθήσουν λίγο οι συνάδελφοι και εσείς λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο σας για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι. Μόλις βγήκα από την Επιτροπή Employment, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως συζητάγαμε και την δολοφονία της Βικτόριας Μαρίνοβα. Τώρα, είναι προφανής ο λόγος, έχει να κάνει και με τη δική σας προσωπική ιστορία και επίθεση, την οποία δεχθήκατε πριν από μερικά χρόνια. Αλλά μας το θυμίσατε κι εσείς την ιστορία μιας άλλης Βουλγάρας δημοσιογράφου. Ευτυχώς είναι τώρα καλά στην υγεία της η γυναίκα, παρότι πέρασε μία περιπέτεια πριν από 20 χρόνια. Ακριβώς γιατί και αυτή η δημοσιογράφος ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και σκάνδαλα στη Βουλγαρία. Ναι, είμαι η Άννη Τάρκοβα, η πρώτη δημοσιογράφος στη Βουλγαρία και πρώτη επίτευξη με βιτριόλ που έχει συμβεί πριν περίπου 20 χρόνια στη Βουλγαρία. Είναι αυτή. Έκανε έρευνα σε διαφθορά μέσα στην αστυνομία τότε, η Άννη Τάρκοβα. Βέβαια τώρα έχει βγει πια ο άνθρωπος που την έκανε την επίθεση από τη φυλακή. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω 18 χρόνια είναι στη φυλακή. Παρακαλώ να δούμε τη φωτογραφία της δημοσιογράφου που είχε δεχθεί πριν από 20 χρόνια. Εδώ είναι τα τρία θύματα οι δημοσιογράφοι. Αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία της δημοσιογράφου, αλλιώς δεν πειράζει, ας αναφερόμαστε και στην ιστορία της 30χρονης δημοσιογράφου που έχασε τη ζωή της, για να μην μπερδεύουμε τους τηλεθεατές. Ναι, κυρία Κούνεβα, σας ακούμε. Ναι. Φοβάμαι ότι αυτοί που σχεδιάζαν και έκαναν το έγκλημα ήθελαν να στείλουν μήνυμα στο τύπο και σε όλο το ΜΟΜΟΕ να μην ασχολούνται με θέματα διαφθορά. Να μην ασχολούνται με το πώς σπαταλώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχω να κάνω 3-4 παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Καταρχάς δεν πρόκειται απλώς σε μια δολοφονία. Πρόκειται για την τρίτη δολοφονία δημοσιογράφου που ερευνά θέματα διαφθορά στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο. Προηγήθηκε η δολοφονία της Δάφνης, θυμάται, και το Ιαν Κοτσίτσακ στην Σλοβακία. Και οι δύο ήταν μάχημοι και παραλέοι δημοσιογράφοι. Τη δεύτερη παρατήρηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι προσπαθούν να τιμωρήσουν διαφθορά, να τιμωρήσουν ανθρώπους που ασχολούνται με τη διαφθορά και ψάχνοντας επικίνδυνα θέματα όπως είναι η μαφία στη Βουλγαρία. Θα θυμίζω ότι πριν 20 χρόνια που είπαμε η Βουλγάρα δημοσιογράφου δείχνει την πρώτη επίθεση από τότε έως τώρα. Επέζησε όμως από την κυρία Κούνεβα, επέζησε η δημοσιογράφος η Άννα Ζάρκοβα. Ναι, επέζησε βέβαια. Ναι, τράβηξε αρκετά χρόνια χειρουργία. Αλλά με οξύ επίσης η επίθεση, όπως και η επίθεση που δεχτήκατε εσείς. Η πρώτη επίθεση με οξύ, όπως είπα στην αρχή. Έγινε η πρώτη επίθεση στην αρχή και δημοσιογράφο. Από τότε έως τώρα φαίνεται ότι τα μίδια όλο και περισσότερο χάνουν την ελευθερία του λόγου. Και όλο περισσότερο είναι ελεγχόμενοι. Βέβαια υπάρχουν και οι μάθημοι δημοσιογράφοι, όπως και συνεχίζουν οι Γιάννη Ζάρκο, όπως είναι και η Μαρίνοβα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ακόμα θέλουν και προσπαθούν να αξίσουν, να κάνουν το επάγγελμά τους με αξιοπρέπεια και να ενημερώνουν τους πολίτες με ακρίβεια τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κίνδυνο. Μάλιστα. Όταν αναφέρεστε σε μαφία στη Βουλγαρία, που γενικά έχει να κάνει με μαύρο χρήμα και με δολοφονίες και με όλα αυτά, τι ακριβώς εννοείτε και πόσο αγγίζει και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ευρωπαϊκούς πόρους? Τι γνωρίζετε εσείς? Έχουν δει διάφορα σκάνδαλα και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία για κακή χρήση κονδυλίων από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτά τώρα δεν είναι θέμα το οποίο να το
συζητήσουμε. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι πολιτικοί και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για να προστατεύσουν την ελευθερία του τύπου που αποτελεί οξύγωνο για την δημοκρατία. Αυτό κινδυνεύει. Κινδυνεύει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι και θα παλέψω και στο Ευρωκοινοβούλιο να δημιουργηθούν μηχανισμοί προστασίας του τύπου, να ενισχυθούν τα εργαλεία για την καταπόλεμηση της διαφθοράς και να προστατευτούν όσοι δημοσιογράφοι και ερευνητές κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Κύριε Κούνεβα, έτσι και μία προσωπική ερώτηση. Δεν αναφέρεται μόνο σε εσάς. Είναι προφανές ότι όταν γίνεται μία επίθεση σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν άνθρωπο που ψάχνει την αλήθεια και τελικά αυτός ο άνθρωπος χάσει την ζωή του, αυτό λειτουργεί μάλλον σαν ένα παράδειγμα και ως αποτρεπτική δύναμη για να μην ασχοληθούν άλλοι δημοσιογράφοι με αυτό το έργο. Δεν ξέρω. Πάντως η ιστορία αποδεικνύει ότι οι δημοσιογράφοι δεν πτωούνται. Όταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την επίθεση καταφέρει να επιβιώσει. Τελικά χάνει το σθένος, τι αποκτά περισσότερη δύναμη, όπως και εσείς επιβιώσατε από αυτή την περιπέτεια. Οι άνθρωποι αυτοί γίνονται πιο δυνατοί. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω αλλάξει. Ο λόγος μου είναι ο ίδιος από παλιά. Η δύναμη που αποκτά όλο και περισσότερο φαίνεται και στο έργο που κάνουμε. Αλλά και μέσα μου δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Το πράγμα το οποίο πρέπει να τρεπόμαστε και να φοβάμαι είναι το ψέμα, η κλειψιά και η δολοφονία. Αυτά είναι τα τρία πράγματα τα οποία πρέπει να φοβόμαστε και να τρεπόμαστε. Να παλεύεις για την κοινωνία, να παλεύεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων, να παλεύεις για τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φοβεί. Δεν υπάρχει λόγος να μας φοβεί. Γιατί αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε με ένα μάτι το θέμα, μεταύριο θα είναι πολύ διαφορετικό. Μεταύριο θα είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο οδυνηρό για όλους. Και αυτό πρέπει να είμαστε ενεργοί, να παίρνουμε τα μέτρα την ώρα τους, νωρίς να συζητάμε και να αποφασίσουμε και να κάνουμε πράξη τις προτάσεις μας. Κύριε Κούνεβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βγάλαμε και από μια συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Τους χαιρετισμούς μας και τις ευχαριστίες μας που μοιραστήκατε έτσι αυτό το λόγο μαζί μας με τους τηλεθετές R3.